Ένα στο τηλέφωνο, ζωντανά από την πόλη του Βόλου, ένα καλό φίλο, ένα αθλητή που έχει καταφέρει να συγκεντρώσει την αποδοχή, ευρύτατη μάλιστα αποδοχή, εντό τη δρομική κοινότητα. Έχει τρέξει πολλά χιλιόμετρα στη ζωή του, έχει καταγράψει δυνατέ επιδόσει. Επιδραστική και πολύχρονη είναι και η συλλογική και διοργανωτική κινητοποίηση και εργασία του. Όλα αυτά τον καθιστούν εκτός από πολύ αγαπητό στους κύκλους των δρομέων και φιγούρα σήμα κατατεθενική, όπως λέμε εμείς, για τα εν Ελλάδη δρομικά δρόμενα, για να παίξουμε τις λέξεις δρού και δρού. Συνακροατές και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή να συμπαρουσιάζω από εδώ και μπρος ισοτίμως στην εκπομπή με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Βόλου, Κώστα Παλάντζα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Γιάννη. Πώς είσαι? Όλα ωραία, οι ετοιμασίες προχωράνε. Πριν από λίγο ήμασταν σε μία ακόμη σύσκεψη, όλα προχωράνε ok και θα πούμε περισσότερα μαζί με σένα στα επόμενα λεπτά. Ακριβώς όπως το είπες. Τι καιρό κάνει στο Βόλο σήμερα και ειδικά τώρα? Κάνει κρύο, κατά τα άλλα όλα είναι ok. Περιμένουμε να αυξηθεί η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες και θα είναι σε ανεκτά επίπεδα για τους δρομείς που θα τρέξουν την Κυριακή στον ημιμαραθώνιο Βόλου, σε αντίθεση με τη χθεσινή παρουσία μας στον ημιμαραθώνιο Αθήνας, όπου ο καιρός μας ταλαιπώρησε αρκετά. Τι έγινε, Κώστα, πώς πήγε εκεί? Εσύ έτρεξες στην Αθήνα, πώς πήγε στην Αθήνα? Τι ήταν αυτά τα... άριστα όλα από πλευράς διοργάνωσης. Ο καιρός δεν τον κανονίζει η διοργάνωση, αυτό μας δυσκόλεψε αρκετά, φυσούσε πολύ και μάλιστα στην ανηφόρα. Χιόνισε, είχε χιονόνερο. Μετά κάπως βελτιώθηκε και παρέμεινε το κρύο, το οποίο ήταν σε αίσθηση, όπως είπαν οι μετεωρολόγοι, στο 0 ίσως και στο μείον 1 η αίσθηση. Παρ' όλα αυτά όλοι οι δρομείς έβγαλαν τον αγώνα και τερμάτισαν σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Στην Αθήνα Μάρτιο, έτσι? Που συνήθως, ναι, που προς το τέλος του Μαρτίου, μπράβο, που συνήθως, να ήταν κατά πολύ καλύτερα τα πράγματα. Που συνήθως η κατάσταση ήταν αφόρητη από πλευράς ζέστης. Βεβαίως, ήταν αφόρητη, όπως και στα Τρίκαλα που τρέχουμε κάθε χρονιά. Συνήθως αντιμετωπίζαμε μια σχετική ζέστη. Αυτή τη φορά πάλι ήμασταν με μακριμάνικα, διότι και εκεί ο καιρός ήταν εντελώς χειμωνιάτικος. Υπήρξε και ανησυχία για χιονόπτωση, ιδίως το Σάββατο που έτσι και το έσρωνε θα είχαμε και άλλα προβλήματα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και στα Τρίκαλα και στην Αθήνα και ελπίζουμε να πάνε καλά και στο δικό μας τον αγώνα αυτή την Κυριακή στον Βόλο. Τα λες ωραία, Κώστα, και χαίρομαι που μου κάνεις πάσα. Όλα αυτά ήταν περιγραφές του χτεσινού ημιμαραθωνίου της Αθήνας, στο πλαίσιο του οποίου διεξάγεται και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου, αλλά και του αγώνα ημιμαραθώνιου από την Καλαμπάκα στα Τρίκαλα, αλλά με τον Κώστα Παλάντζα που είναι τώρα στη τηλεφωνική γραμμή μας και στον αέρα του 958, θα μιλήσουμε για έναν αγώνα που δεν κρύβω ότι τον αγαπώ και είμαι συναισθηματικά μπλεγμένος μαζί του, έναν αγώνα που οι ρίζες του ανάγονται στα πέτρινα αλλά ίσως πιο ρομαντικά χρόνια του τρέχιν εν Ελλάδη, έναν αγώνα που φέτος με την ονομασία Ημιμαραθώνιος Βόλου θα διεξαχτεί την Κυριακή 27 Μαρτίου. Κώστα, δώσε μας την ιστορία και πληροφορίες σχετικά με τον πρόδρομο αγώνα του ημιμαραθώνιου Βόλου, που ως ημί θα είναι ο έκτος. Σε ακούμε με προσοχή. Ήταν ο αγώνας δρόμος υγείας 16,5 χιλιόμετρων, ο οποίος γινόταν από το 1994. Αρχικά πήγαινε, για όσους ξέρουν, τις περιοχές προς την Αγριά, αργότερα μεταφέρθηκε προς τις Αλικές και μάλιστα ο λόγος που μεταφέρθηκε εκεί ήταν ένας αγώνας ράλι που γινόταν στην Αγριά. Καθιερώθηκε να γίνεται ο αγώνας στις Αλικές. Μέχρι που φτάσαμε στο 2015 που πήραμε την απόφαση ότι ο αγώνας θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να γίνει στην απόσταση του ημιμαραθωνίου, προσθέτοντας περιοχές εντός της πόλης του Βόλου, διότι γινόταν κυρίως στα περίχωρα. Αυτό αγκαλιάστηκε και αγαπήθηκε από τους δρομείς όλης της Ελλάδας, με συνέπεια την θεματική αύξηση των συμμετοχών, η οποία υπάρχει κάθε χρόνο και που ελπίζουμε ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι σε εντυπωσιακότερα επίπεδα, διότι ο αγώνας πλέον αποκτά τη σφραγίδα και της AIMS, της World Athletics, της πρώην IAAF, και δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει, και ήδη μάλιστα δεν έχει κάτι να ζηλέψει, από αγώνες κορυφαίους της χώρας μας και πολύ καλούς του εξωτερικού. Κάθε χρόνο προσπαθούμε για το καλύτερο, για την διαρκή αναβάθμιση. Φέτος κάναμε για πρώτη φορά την επίσημη μέτρηση της διαδρομής και είναι ο πρώτος αγώνας στη Μαγνησία που θα διεξαχθεί σε πιστοποιημένη διαδρομή. Μέχρι στιγμής
Η χρόνη ήταν βέβαια θεωρητικά ανεπίσημη, διότι δεν ήταν επίσημα μετρημένη διαδρομή. Κάποιο ρεκόρ δεν θα μπορούσε να ισχύει, αν γινότανε, αλλά και κάποιος αθλητής που έπιανε κάποιον ικανοποιητικό για τον εαυτό του χρόνο, που θα μπορούσε να τον κατατάξει, για παράδειγμα, στο Μαραθώνιο Αθηνά, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο αγώνα, σε κάποιο μπλοκ που τον αλογεί για τις επιδόσεις του, δεν θα εγκρινόταν αυτός ο χρόνος, πολύ απλά διότι η διαδρομή δεν ήταν επιστοποιημένη. Mm-hmm. Πλέον είναι, και κάθε ένας τόσο στον ημιμαραθώνιο όσο και στα 5 χιλιόμετρα θα έχει έναν χρόνο ο οποίος θα είναι πραγματικός και με τη βούλα όχι μόνο ελληνικών προδιαγραφών αλλά και παγκοσμίων της World Athletics, που είναι η πρώην ΙΑΦ mm-hmm. και είναι η ανώτερη αρχή για κάθε δρομικό και στιβικό αγώνισμα. Κώστα, συγχαρητήρια για την πιστοποίηση. Αν δεν δεσμεύεσαι από κάποιο είδους απόρριτο, θες να μας πεις πότε είχατε ρεκόρ συμμετοχών και πόσο περίπου πλήθος συγκέντρωσε ο ημιμαραθώνιος? Το ρεκόρ συμμετοχών ήταν το 2019. Mm-hmm. Επρόκειτο να υπάρξει νέο ρεκόρ συμμετοχών το 2020, mm. αλλά δυστυχώς ο αγώνας δεν έγινε, όπως και δεν έγινε και κανένας αγώνας την άνοιξη του 2020 στην Ελλάδα και mm-hmm. όχι μόνο. Είχαμε φτάσει 502 συμμετοχές στον ημιμαραθώνιο και 812 στα 5 χιλιόμετρα, δηλαδή συνολικά, μάλλον αυτή είναι η αριθμή του 2018. Mm-hmm. Το 2019 ανεβήκαμε ακόμη πιο πολύ, στους 1600 περίπου συνολικά. Mm. Τώρα, λόγω όσων συμβαίνουν με τον COVID, έχουμε λίγο χαμηλώσει τον πήχη να ξεπεραστεί και αυτό το θέμα, να γίνει ο αγώνας σε εξίσου και ακόμη ανώτερα επίπεδα αναβάθμισης. Και κάθε χρονιά θα ανεβαίνουμε, φυσικά χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός οι αριθμοί, διότι το πρώτο ζητούμενο είναι οι παροχές και να μένουν όλοι ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι όπως γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω κι εγώ. Ο αγώνας επανέρχεται ύστερα από κενό 2 ετών, λόγω της πανδημίας. Εγώ γιατί τους έχω κάνει όλους τους ημί του Βόλου. Και ένα 16,5, ένα 2 16,5 είχα κάνει. Ο αγώνας επανέρχεται ύστερα από. Έλα να μιλήσουμε, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησες εσύ. Το πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησες εσύ. Ο αγώνας επανέρχεται ύστερα από κενό 2 ετών λόγω της πανδημίας. Αυτό πώς έχει επιδράσει στη φυσιογνωμία του ημιμαραθωνίου του Βόλου? Θα μπορούσαμε, Φερρυππή, να το δούμε από την καλή πλευρά και να πούμε ότι είχατε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας ώστε να τον προετοιμάσετε ακόμα καλύτερα? Εσύ θα μας πεις. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε από την θετική τους πλευρά. Σωστά. Βέβαια, τα πιο πολλά ήταν αρνητικά, διότι είδαμε προετοιμασίες μηνών να πηγαίνουν άδικα χαμένες. Είχαμε προγραμματίσει τα πάντα, μακέτες και τα λοιπά. Βέβαια, βλέπαμε τι γινόταν και δεν προχωρήσαμε και στις εκτυπώσεις, οπότε θα ζημιωνόμασταν για τα καλά. Μετά περιμέναμε μήπως ο αγώνας γίνει το φθινόπωρο, που θα άλλαζε βέβαια τη φυσιογνωμία του, αλλά επειδή το ζητούσαν χιλιάδες δρομείς από όλη την Ελλάδα, θα κάναμε τον αγώνα το φθινόπωρο του 2020. Τα πρωτόκολλα που υπήρχαν τότε ουσιαστικά καθιστούσαν αδύνατη και τότε τη διεξαγωγή του. Έγιναν κάποιοι αγώνες, αλλά πολύ μικρού βεληνεκούς. Πήγαμε στο 2021 και εκεί δεν επιτρεπόταν ουσιαστικά να γίνει κάτι. Φτάσαμε και στο φθινόπωρο του 2021, όπου οι συμμετοχές που επιτρέπονταν ήταν μέχρι 300, οπότε δεν υπήρχε λόγος να γίνει ο αγώνας mm-hmm. για ελάχιστους συμμετέχοντες. Mm-hmm. Κάναμε υπομονή, λέγαμε ο αγώνας θα γίνει όταν θα επιτρέπεται να mm-hmm. γίνει με προδιαγραφές που θα επιτρέπουν μια ουσιαστική συνέχιση όσων κάναμε mm-hmm. μέχρι mm-hmm. το 2019. Φτάσαμε σε αυτή την εποχή, πήραμε το OK της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αποφασίσαμε να γίνει με το πρωτόκολλο που έγινε ο Αθλητικός Μαραθώνιος Αθήνας, ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας, ο Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος και ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος, και θα τηρήσουμε το αυστηρό αυτό σχεδιάγραμμα που έκαναν αυτοί οι αγώνες, σύν αυτό που επιτρέπει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ότι το 5% των συμμετεχόντων θα μπορούν να αγωνιστούν με rapid test mm-hmm, mm-hmm. και γι' αυτό κρατούμε λίστα όλων των συμμετοχόντων mm-hmm. ώστε το όριο να είναι mm-hmm. εκεί. Μέχρι στιγμής είμαστε στο 3%, οπότε mm-hmm. δικαιούται και μερικοί ακόμη που mm-hmm. για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης να συμμετέχουν επιδεικνύοντας το rapid test. Mm-hmm. Με κάλυψες, Κώστα, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Ποιοι έχουν, μια που βρισκόμαστε στα της πανδημίας, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα από άποψη εμβολιασμού και rapid test? Το ανέλησες και... Είναι ό,τι ζητάει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχουμε επικοινωνήσει άπειρες φορές, ώστε
τα πάντα να γίνουν όπως τα ζητά η ίδια, τόσο για το καλό όλων μας, όσο και από την πλευρά της νομοθεσίας, διότι πρέπει να τηρούμε τα πάντα όσα προβλέπονται. Πώς μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή ακόμα και τώρα που μιλάμε? Μπορεί να μπει στη σελίδα του Συλλόγου Δρομών Υγείας Βόλου, στο Running News, οπουδήποτε, ή ακόμη και με μία αναζήτηση στο Google θα βρει το link εγγραφών. Θα κάνει την εγγραφή και θα τον περιμένουμε την Κυριακή ή και το Σάββατο, αν έρθει την προηγούμενη μέρα, για να πάρει το πακέτο του και όλο το... Ωραία, μείνε εδώ, μείνε εδώ να κάνω εγώ ερώτηση να απαντήσεις εσύ. Πόσο είναι η εγγραφή, η εγγραφή πόσο είναι 10 κοστίζει? Ευρώ, είναι 10 ευρώ και μόνο το δώρο που παίρνει κάθε συμμετέχοντας, το οποίο είναι μεγαλύτερης αξίας, καλύπτει με το παραπάνω το κόστος της εγγραφής. Αρκετοί μάλιστα από ό,τι λένε θα θέλανε να γραφτούν και να μην τρέξουν, αλλά εμείς τους προτείνουμε να τρέξουν, διότι δεν τρέχουμε για το δώρο, αλλά για το καλό το δικό μας, της υγείας μας και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Σε τι παροχές αντιστοιχεί και ποια είναι η ωραία πρωτοτυπία με τα μπλουζάκια, μια αξιέπαινη πρωτοβουλία σας, την οποία αξίζει να τονίσουμε γιατί επισφραγίζει τη μοναδικότητα του έκτου ημαραθωνίου του Βόλου. Τι παροχές περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το 10 κάναμε, ευρώ λοιπόν, και τα μπλουζάκια? Κάναμε λοιπόν συμφωνία με την εταιρεία Λουάνβη, είναι μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή στο εξωτερικό ιδίως και σίγουρα θα γίνει γνωστή ιδιαίτερα και στην Ελλάδα. Όσοι τρέξανε στον 5ο ημαραθώνιο Βόλου το 2019 την γνώρισαν. Δώσαμε για πρώτη φορά το μπλουζάκι της, το οποίο είναι το πιο ελαφρύ που έχει δοθεί σε αγώνα, τουλάχιστον δεν έχω πάρει σε κάποιον αγώνα πιο ελαφρύ. Ακόμη και τώρα το φοράνε σε αγώνες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό έχουμε δει δρομείς που έχουν ταξιδέψει, έχουν προτιμήσει αυτό. Τώρα θα πάρουν το επόμενο τους μοντέλο, το οποίο συμφωνήσαμε με τη Λουάνβη να είναι σε 12 διαφορετικά σχέδια. Θα πρέπει να δείξουν βέβαια οι δρομείς κατανόηση για το ποιο θα πάρουν και τα 12 είναι υπέροχα. Και όποιο τους τύχει δηλαδή θα πρέπει να το χαρούνε, θέλουνε, μας λένε αυτό, θέλουμε εκείνο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα που θα υπάρχει εκείνη τη στιγμή, διότι όπως είναι γνωστόν θα υπάρχουν αυτά τα 12 σχέδια, αλλά κάποια στιγμή ένα-ένα θα αρχίσουν να εξαντλούνται, η γραμματεία θα έχει πάρα πολλές ακόμη υποχρεώσεις. Και το ζητούμενο είναι να μην σχηματιστεί ουρά. Αντιθέτως, κάθε αθλητής να εξυπηρετείται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να ετοιμάζεται μετά για τον αγώνα του. Για την πιστοποίηση της διαδρομής μιλήσαμε. Εκτός όμως από τον ημιμαραθώνιο που είναι 21 χιλιόμετρα και κάτι μέτρα, δηλαδή το μισό του 42-195 του μαραθωνίου, του ολόκληρου μαραθωνίου, έχουμε και παράλληλους αγώνες δρόμου στην πόλη του Βόλου την Κυριακή 27 Μαρτίου, σωστά? Βεβαίως, είναι το I Love Olos Run 5 χιλιόμετρων, είναι μέσα στην πόλη του Βόλου. Όσοι έχουν τρέξει στους προηγούμενους 5 αγώνες θα δουν μια διαδρομή τελείως διαφορετική, διότι θα είναι εντελώς μέσα στην πόλη, στην παραλία, στις οδούς Δημητριάδος και Ιάσονος. Και θα εντυπωσιαστούν, διότι για πρώτη φορά στο Βόλο αυτοί οι δύο δρόμοι θα κλείσουν και ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο εγχείρημα, διότι πρόκειται για κεντρικούς δρόμους, και ευχαριστούμε και τους φίλους οδηγούς, οι οποίοι για μία ώρα θα δείξουν την υπομονή και κατανόηση για κάτι πάρα πολύ καλό που θα γίνει στην πόλη μας. Για μία ώρα θα πρέπει, εφόσον χρειαστεί εκείνη την ώρα να μετακινηθούν, να πάνε από τους δρόμους που θα τους υποδεικνύει η τροχέα εκείνη την ώρα, από τις 9 μέχρι τις 10 και κάτι το πρωί της Κυριακής. Όπως γίνεται σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις. Κώστα Παλάντζα, ακούμε ένα τραγούδι και ξαναμπαίνουμε στη συζήτησή μας με αφορμή τον έκτο ημιβόλου αμέσως μετά. Φύγαμε? Βεβαίως. Ωραία, δεν φεύγεις εσύ όμως. Φεύγει το τραγούδι, εσύ δεν φεύγεις από εκεί που είσαι. Φύγαμε. Και μετά το καινούριο, αλλά Dropkick Murphys, We Shall Overcome. Επάνωδος στη συζήτησή μας με τον Κώστα Παλάντζα, ο οποίος είναι πρόεδρος των Σύλλογων Δρομέων του Βόλου, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου, με κεντρικό θέμα τον έκτο ημιμαραθώνιο του Βόλου, που θα γίνει την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022. Κώστα, υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας αθλητών? Κάθε χρονιά έχουμε την δυνατότητα της φιλοξενίας. Φέτος, λόγω των πρωτοκόλων, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα επανέλθουμε από το χρόνο. Είναι ένα τυπικό θέμα. Δεν θέλουμε να υπερβούμε όσα προβλέπονται από τους κανονισμούς. Όταν θα αλλάξουν, το 2023 θα έχουμε ξανά αυτή τη δυνατότητα.
Άλλο ένα πλεονέκτημα του ημιμαραθώνιου του Βόλου, που υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει αμέσως μετά την, θέλουμε να πιστεύουμε, αμέσως μετά την κοροναϊκή παρένθεση. Κοροναϊκή παρένθεση. Σύλλογος Ρωμαίων Υγείας Βόλου. Ιστορία, δράσεις, πρόσφατες και προοπτικές. Τις δράσεις τις βλέπετε κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Οι προπονήσεις είναι ασταμάτητες, οι αγώνες, οι συμμετοχές στους αγώνες ακόμη πιο ασταμάτητες. Σε Ελλάδα, ακόμη και σε εξωτερικό. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1989 και είναι ο παλαιότερος επαρχιακός. Χρόνο με το χρόνο η αναβάθμιση του συλλόγου προχωρούσε και ιδίως θα έλεγα το 2018 που έγινε και κάποια αλλαγή στο ΔΣ. Η άνοδος, να μην περιευτολογούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ελπίζουμε να συνεχιστεί και όντως συνεχίζεται, έρχονται διαρκώς νέα μέλη. Το ζητούμενο φυσικά δεν είναι να συμμετέχουν οπωσδήποτε στους αγώνες, αλλά να γυμνάζονται και να αθλούνται για την υγεία τους. Αν θελήσουν να συμμετέχουν και στους αγώνες, ευπρόσδεκτο να τους δώσουμε και κάποιες συμβουλές και να τους δούμε, ακόμη και να έχουν και μεγάλες επιτυχίες, όπως ήδη αρκετά μέλη μας το κάνουν. Αν και δεν είναι το νούμερο ένα ζητούμενο, διότι ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας, το πρωταρχικό είναι αυτό που λέει και η λέξη, η υγεία, να τρέχει κάποιος, να περπατάει ακόμα και να χαίρεται τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής. Κώστα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αναλογία ανδρών και γυναικών στους κόλπους του συλλόγου πώς έχει διαμορφωθεί? Τίνει να γίνει στο 50-50, διότι 50-50. Δείχνουν πολύ μεγάλο ζήλο και συμμετέχουν τόσο στους αγώνες όσο και στα κοινά και στις προπονήσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και οι οικογενειάρχες και οι οικογενειάρχησες φέρνουν μαζί και τα παιδιά τους και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Να το και αυτό. Ακόμα πιο ωραίο. Πέρυσι είχαμε μάλιστα και ένα παιδί το οποίο έτρεξε μέσα στις εβδομάδες τον πρώτο του μαραθώνιο. Έκανε κάθε μέρα από 1-2 χιλιόμετρα. Φυσικά αυτό ήταν συμβολικό, δεν ήταν κανονικός μαραθώνιος, αλλά το προβάλαμε. Εξήγησε το λίγο καλύτερα, και δηλαδή έκανε ένα χιλιόμετρο την ημέρα, 2 χιλιόμετρα την επόμενη και σιγά σιγά συγκεντρώθηκε σε διάστημα μερικών ημερών η απόσταση του μαραθωνίου συνολικά. Ακριβώς, το προβάλαμε διότι ήταν κάτι το πρωτότυπο, πήρε και το μετάλλιο, το οποίο μάλιστα έτυχε να ήταν σκέψη δική μου, ήταν ένα μετάλλιο που είχα πάρει από ένα virtual. Το Γρεβενά Challenge, διότι τότε μόνο virtual είχαμε, το είχα παραλάβει διότι έκανα, το είχα παρακάνει από χιλιόμετρα. Το πήραν ταχυδρομικά και κατευθείαν το πήρε ο Γιάννος Μακρυγιάννης. Αυτό είναι το παιδί που έκανε αυτό το άτυπο μαραθώνιο. Οι γονείς του είναι η Αγγέλα Αντωνίου, νοσοκομιακός, και ο Ηλίας Μακρυγιάννης. Τον βοήθησαν τον Γιάννο στην διαδρομή του. Ήρθαν και άλλα παιδιά, ιδίως την τελευταία μέρα που συμπλήρωσε τα 2 χιλιόμετρα που επέμεναν. Κάναμε μια μικρή μίνι εκδήλωση, διότι καλά-καλά και οι εκδηλώσεις δεν επιτρέπονταν πέρυσι, οπότε όλα γίνανε με το προβλεπόμενο τρόπο να μην παραβιάσουμε το παραμικρό από όσα προβλέπονται και να δώσουμε το καλό παράδειγμα και σε κάθε άλλο παιδί και γονέα για να στρέψει το παιδί του να κάνει κάτι το αντίστοιχο σε οποιοδήποτε άθλημα, διότι δεν είναι ζητούμενο εδώ και καλά κάποιος να τρέχει, αν και αν το καλοσκεφτούμε. Αν δεν τρέχει, δεν θα μπορεί να κάνει κανένα άθλημα, διότι το τρέξιμο χρειάζεται σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Και ποδόσφαιρο να παίξεις και μπάσκετ και οτιδήποτε, αν δεν τρέξεις, δεν θα χάσεις κατευθείαν δηλαδή. Όπως λέμε γενικά, το αερόβιο δεν θα το γλιτώσεις. Βέβαια. Και πέρυσι, για παράδειγμα, που επιτρεπόντουσαν τα ομαδικά αθλήματα και απαγορευόντουσαν τα ατομικά, τρέχανε στα ομαδικά, αλλά στα ατομικά δεν επιτρεπόταν κάποιος να τρέξει μαζί με κάποιους άλλους, έστω σε απόσταση. Ήταν από τα οξύμορα που γινόντουσαν πέρυσι και ευτυχώς φέτος δεν τα αντιμετωπίζουμε. Και πριν πάμε στην ανακεφαλαίωση, σχετικά με το τι θα γίνει στον Βόλο την Κυριακή 27 Μαρτίου, αναφέρουμε και τις ώρες εκκίνησης και μιλήσουμε για το θέμα των φωτογραφιών, γιατί όπως έχει τονίσει κατ' επανάληψη Κώστα Παλάντζα, τρέχουμε όχι μόνο για την υγεία μας, αλλά για τη φωτογραφία μας. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Έχουμε φροντίσει επαγγελματικό επίπεδο φωτογραφίας και πάλι δωρεάν θα παραλάβει κάθε τρομέας σε όλους τους αγώνες.
και θα πρέπει το μόνο σπουδαιό που θα κάνει να αφιερώσει κάποιες ώρες για να τις ψάχνει. Α, μπράβο, Γιατί βέβαια. άλλες χρονιές οι διαμαρτύρονταν, λέγανε εντάξει, τις βρήκαμε, μην βάζετε κι άλλες, γιατί πόσο να ψάχνουμε κάθε μέρα. Ήταν ατέλειωτες κυριολεκτικά. Έχουμε εξασφαλίσει δύο μονές δωρεάν προσκλήσεις για τον έκτο ημί του Βόλου. Θα τις πάρουν οι δύο πρώτοι που θα στείλουν SMS με το όνομά τους και το επώνυμό τους. Ως εξής, γράφω 958. Πατάω κενό. Συντάσσω κείμενο. Ονοματεπώνυμο και ξαναστέλνω και στέλνω στο 5460. Ξαναλέω, γράφω 958. Πατάω κενό. Γράφω το ονοματεπώνυμό μου και το στέλνω στον αριθμό 5460 με χρέωση συμβολική, πολύ μικρή. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με SMS από μένα μετά τον αγώνα. Εγώ θα έχω ήδη στείλει τα ονοματεπώνυμα στον Κώστα Παλάντζα που είναι στη γραμμή για λίγο ακόμα για να τους περάσει δωρεάν στο σύστημα εγγραφών. Παρακαλώ, μόνο στο SMS. Να, δεν έχει νόημα. Έλεγα για το μπλουζάκι έχω στη σημείωσή μου, αλλά τώρα δεν έχει νόημα γιατί εξήγησε τι συμβαίνει με τα μπλουζάκια. Πάντως τα μπλουζάκια μπορεί κανείς να τα δει στο Facebook τα σχέδια, στο Facebook του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Βόλου. Ξαναλέω, οι δύο πρώτοι που θα στείλουν SMS γράφοντας 958 κενό ονοματεπώνυμο και στέλνοντας το 5460 θα πάρουν από μία δωρεάν συμμετοχή στον αγώνα του έκτου ημιμαραθώνιου Βόλου. Εμείς, Κώστα, αναμένοντας τις συμμετοχές στα SMS, βαίνουμε προς ολοκλήρωση της συζήτησής μας και πριν κάνουμε την ανακεφαλαίωση, το τελευταίο ερώτημα είναι η πόλη του Βόλου, η τοπική κοινωνία και οι φορείς έχουν αντιληφθεί τη σημασία του αγώνα. Βεβαίως, όλοι ενδιαφέρονται στο μέγιστο βαθμό. Πολίτες του Βόλου που δεν συμμετέχουν γνωρίζουν για τον αγώνα, μας ρωτάνε. Βλέπουν και τις αφίσες στους δρόμους για τον έκτο ημιμαραθώνιο Βόλου. Οι αρχές εννοείται βοηθάνε άπαντες και θα ο καθένας από το δικό του τομέα θα βοηθήσει στα μέγιστα για την επιτυχία που θα υπάρχει. Τους ευχαριστούμε όλους, διότι και ένας να μην έβαζε το δικό του εγχείρημα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, θα υπήρχαν ελλείψεις. Ευτυχώς, και όπως είναι και αυτονόητο, άπαντες βοηθάνε και με ιδιαίτερο ζήλο. Θα δούμε την Κυριακή κάτι το πάρα πολύ ωραίο και εμείς και όλοι οι συμμετέχοντες. Κώστα, ξέρεις τώρα τι σκέφτηκα. Γέλασα με ένα μήνυμα που μου ήρθε λίγο πριν που λέει μάλλον είναι πιο σημαντική η φωτογραφία από τη συμμετοχή. Εξίσου σημαντική και δεν είναι και άσχημο. Άλλοι λένε ότι δεν είναι. Δεν είναι καθόλου άσχημο, όχι, διότι όχι. Είναι μια επιβράβευση για αυτό που κάνει κάποιος. Είναι ένα ωραίο σουβενίρ. Που ο καθένας τρέχει για τον δικό του λόγο. Άλλος για να ξεπεράσει κάποια άλλα θέματα που αντιμετωπίζει. Σωστό. Άλλος έκοψε το κάπνισμα, άλλος έχασε θάρρος. Άλλος. Κάνει επίδοση, πάει για την επίδοση. Παίρνει δηλαδή το να του πει κάποιος φίλος του σε είδα ναι, φωτογραφία ναι. κτλ. Είναι ή να πει ξεκίνησα από την παραλία π.χ. του Βόλου ή της Θεσσαλονίκης και έφτασα στο κάθε μέρος. Είναι πραγματικά κάτι που και ο ίδιος δεν θα πίστευε ότι θα το έκανε πριν λίγο καιρό ή πριν μερικά χρόνια. Και είναι κάτι το οποίο του δίνει το έναυσμα να συνεχίσει γιατί υπάρχει και η κούραση και ο υδρότας και γίνεται για καλό λόγο. Κώστα, και ενθαρρύνεται με αυτόν τον τρόπο και ο επόμενος φίλος του και γνωστός ή και άγνωστος που θα τον δει για να κάνει και αυτό το ίδιο. Δηλαδή ακριβώς. Μόνο όφελος υπάρχει, τώρα αν κάποιος το παρακάνει και αυτό είναι από τις υπερβολές που δεν ζημιώνουμε. Εκτός να φτάσουμε στα όρια τραυματισμού, ε. Είναι και αυτό, είναι και αναπόφευκτο, αλλά άμα το καλοσκεφτούμε και αυτοί που δεν τρέχουν και αυτοί ίσως σωστό. Είναι. Αλλά άμα πάει ένας σε ένα φυσιοθεραπευτήριο θα δει πάρα πολλούς που επειδή δεν γυμνάζονται έχουν προβλήματα. Σωστό. Αλλά και αυτοί που γυμνάζονται σε χαμηλό βαθμό και αυτοί εκεί βρίσκονται, δηλαδή κανένας δεν την κλειτώνει. Το περίμενα να το πεις αυτό γιατί είναι ναι. η πραγματικότητα. Κώστα, τώρα μου ήρθε να σε ρωτήσω το εξής. Αν τα καταφέρω και τρέξω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, πάντα υπάρχει ο καραδοκί το απρόβλεπτο. Αν τα καταφέρω και τρέξω τον έκτο ημί, έχω την εντύπωση ότι θα είμαι από τους ανθρώπους που έχουν τρέξει και τους έξι ημιμαραθωνίους του Βόλου. Υπάρχουν άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή που έχουν τρέξει και τους έξι ημιμαραθώνιους και κάποιος που να έχει τρέξει και πολλά 16 μισάρια. Εκτός από σένα. Το τέταρτο ημιμαραθώνιο είχαμε γράψει ποιοι έχουν τρέξει και στους τέσσερις. Τώρα αυτοί πιθανόν θα έχουν μειωθεί και τείνει να φτάσουμε σε πάρα πολύ χαμηλό αριθμό ατόμων που έχουν κάνει αυτό.
και είμαι αξιέπαινο. Εμένα που με έβαλε σε αυτή τη λίστα δεν είμαι, γιατί δεν τον έχω τρέξει ποτέ τον ημιμαραθώνιο Βόλου. Παλιότερα μερικέ φορέ έτρεξα τα 16,5 χιλιόμετρα. Και μάλλον δεν θα μπορέσω να τρέξω επισήμως τον αγώνα, διότι επιβάλλεται να είμαστε στην πλευρά της οργάνωσης του αγώνα. Ανακεφαλαίωση. Αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι αγώνες που μπορούμε να τρέχουμε, οπότε καλυπτόμαστε μέσω αυτών. Κώστα, γι' αυτό Κώστα. Πήγαμε στα Τρίκαλα, πήγαμε στην Αθήνα και αρκούνε. Τώρα που το είπες θα αυτό. Θα έρθουμε και σε εσάς τώρα στις 10 Απριλίου για τον Μαραθώνιο το Μέγας Αλέξανδρος. Κώστα, τώρα που το είπες αυτό, επειδή είσαι από τους ανθρώπους που αγωνίζονται τακτικά, δύο περιπτώσεις που μπορώ να σκεφτώ είσαι εσύ και ο φίλος μου ο Κοσμάς Κωνσταντινίδης. Το ξέρεις το Κοσμά, ε? Βεβαίως, μπράβο. Ο Κοσμάς από την Καλαμαριά, α, μπράβο. Που κάνει χρόνους εντυπωσιακότατους. Α, μπράβο. Λοιπόν, επειδή είστε και οι δύο, έχετε πυκνή αγωνιστική παρουσία, ποια ήταν η χρονιά κατά την οποία έκανες ρεκόρ συμμετοχών σε αγώνες στην Ελλάδα και, και στο εξωτερικό και αν θυμάσαι πόσους αγώνες έτρεξες εκείνη τη χρονιά? Αυτό δεν το, αν και τους καταγράφω όλους, θα μπορέσω να το κοιτάξω, να το ψάξω. Τώρα, ποια χρονιά να είναι, μάλλον θα σε γελάσω. Πρέπει να κοιτάξω τα αρχεία. Αλλά θυμάσαι πόσους περίπου? Συνολικά έχω φτάσει 370, αν δεν κάνω σε λάθος. Τώρα, άμα κάνουμε μια διαίρεση από το 24 χρόνια, δεν θα βγουν και πάρα πολύ. Θα βγουν γύρω στους 15 ανά χρόνο. Τώρα κάποια χρονιά να έφτασα 20, να έφτασα 25, μάλλον λιγότερος από 25, αλλά με έβαλε στην περιέργεια και θα το ψάξω ωραία, να το δω και αυτό. Συνακροτές και φίλοι, ο Κώστας εκτός από θα όλα είναι τα... Θα η πρώτη ερώτηση στην επόμενη συνέντευξη που θα κάνουμε. Θα τη θυμάσαι και εσύ, δεν θα ξεχάσεις. Βέβαια, βέβαια. Βεβαίως. Πρέπει να πω συνακροτές και φίλοι ότι ο Κώστας εκτός από όλα τα άλλα τα οποία υπόθηκαν στη συζήτηση, δηλαδή την αγωνιστική, συλλογική, διοργανωτική δραστηριότητα του όλα αυτά τα χρόνια, έχει και έναν άτυπο ρόλο αρχαιοθέτη. Δηλαδή αρχαιοθετεί χρόνους, εμφανίσεις και έτσι κρατάει φωτογραφικό αρχείο και έτσι με την πάροδο των ετών έχει μια σχετικά πλήρη εικόνα της, των επιδόσεών του και των εμφανίσεών του όλα αυτά τα χρόνια. Ας πούμε Κώστα, αν δεν θυμάσαι τι μπλουζάκι φορούσες στον ημί της Αθήνας, ξέρω εγώ, ή στον μαραθώνιο της Αθήνας, τον λεγόμενο αυθεντικό, 5 χρόνια πριν, υπάρχει φωτογραφία που θα σου... Βέβαια, θα τη βρούμε και θα είναι και δημοσιευμένες, ώστε να τις βρίσκουν και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος. Ακριβώς. Αυτό τώρα η τεχνολογία βοηθάει. Τα πρώτα χρόνια που τρέχαμε δεν βοηθούσε και υπάρχουν αγώνες με λήψεις. Για παράδειγμα, από το πρώτο μαραθώνιο Αθήνας που είχα τρέξει, από εκεί δεν υπάρχει υλικό. Αλλά από τους επόμενους 20 που έτρεξα, από αυτούς κάτι έχει βρεθεί. Πω, 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 πω. Ανακεφαλαίωση, τι θα γίνει στο Βόλο την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022, ώρες εκκίνησης? Θα γίνει έκθεση με μαραθώνιος Βόλου. Στις 9 θα ξεκινήσει ο ημιμαραθώνιος και στις 9 και 4 το I Love Oros Run 5 χιλιόμετρων. Στις 11.30 ο παιδικός αγώνας. Αυτό που θα πρέπει όλοι να έχουν το νου τους εκτός από όλα τα άλλα είναι ότι αλλάζει και η ώρα. Βέβαια η τεχνολογία που λέγαμε λίγο πριν βοηθάει, οπότε όσοι έχουν κινητό smartphone θα αλλάξει από μόνη της η ώρα και δεν θα κινδυνεύσουν να τον χάσουν αν έχουν ξεχαστεί για την αλλαγή. Αν κάποιος δεν διαθέτει και ξεχαστεί, τότε θα έρθει και θα δει τους δρομείς να τερματίζουν και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, να έχουν και αυτό το πράγμα στο νου τους. Θα χάσουμε και μια ώρα ύπνου εκείνη την ημέρα. Αλλά όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θεσσαλονίκη έρχονται, Κώστα. Έρχονται και με το παραπάνω. Βεβαίως. Κάθε χρονιά και γνωρίζω και έναν με τον οποίο μιλάω. που δεν έχει φτάσει κανέναν μαραθώνιο. Σου είπα, τον αγώνα αυτό τον έχω σε... και για προσωπικούς λόγους, τον έχω ψηλά μέσα στην καρδιά μου. Κώστα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Που... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και εγώ. Περιμένουμε. Περιμένω και εγώ πώς και πώς να βρεθούμε. Χαίρομαι που για μια ακόμα φορά μαζί αξιωθήκαμε να κάνουμε μαζί εκπομπή, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βλέπεις με τους κορονοϊούς και όλα αυτά. Βεβαίως. Όλα αυτά μας έχουν πάει πίσω, αλλά όλα ξεπερνούνται αρκεί να προσέχουμε και να τηρούμε όσα μας ζητούνται. Συμφωνώ απολύτως. Ραντεβού στο Βόλο την Κυριακή. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη, Κώστα Παλάντζα. Καλό βράδυ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, για χαρά, Κώστας Παλάντζας, Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου, ενεργός αθλητής, διοργανωτής αγώνων και πολλά άλλα. Μορφή στο λεγόμενο δρομικό κίνημα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι κίνημα, για να ακριβολογούμε στην Ελλάδα. Μορφή
στους δρομείς της Ελλάδας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Βόλου μας μίλησε με αφορμή τον 6ο ημιμαραθώνιο Βόλου που είναι να γίνει την Κυριακή 27 Τρίτου 2022 και τώρα το λόγο λαμβάνουν οι Αθηναίοι The Drunks.